Καλώς ήρθατε. Νομίζω προσγειωνόμαστε μετά το θρίλερ έτσι που βλέπαμε, προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα σε πολύ όμορφα πράγματα, γιατί προλογίσαμε το θέμα για τις καλεσμένες αυτού του μέρους με μια εξαιρετική δράση και ουσιαστικά μαθήματα κριτικής κουζίνας και παράδοσης είναι το project μας, τον ΙΕ ΚΑΠΑ Στάντις, λοιπόν, μαθαίνοντας την κριτική κουζίνα στους επισκέπτες της Κρήτης. Αυτός είναι ο τίτλος και τα λέει ουσιαστικά όλα. Να καλωσορίσουμε όμως σήμερα Γεωργία Γενετζάκη, υπεύθυνη προστασίας δεδομένων των ΙΕ ΚΑΠΑ Στάντις, για να πω πλήρως την ιδιότητά σου. Ευχαριστώ. Και υπεύθυνη του προγράμματος. Υπεύθυνη του προγράμματος θα είναι η κυρία Παρασύρη Καλκεδάκη Χριστίνα. Εγώ απλά η οποία είναι μαζί σας, να την καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε. Η οποία από εδώ και πέρα θα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου όλο αυτό το project. Έχουμε όμως και μια εκλεκτή καλεσμένη, φιλοξενούμενη, η οποία επίσης είναι μια κούκλα και μας έρχεται από την Σλοβακία, και να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Καμίλα Ντόλνα, λοιπόν, συνεργάτηδα του ΙΕ ΚΑΠΑ Στάντις, με τουριστική σχολή από τη Σλοβακία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Μιλάτε ελληνικά και χαρήκαμε ιδιαίτερως γι' αυτό. Ελπίζω θα μιλήσω τα ελληνικά. Μια χαρά. Αν δεν είναι τόσο καλά, συγγνώμη, απλά θα προσπαθήσω. Μιλάτε εξαιρετικά και να μην έχετε καθόλου άγχος. Είστε από μια χώρα γειτονική, είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα, η Σλοβακία. Είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε και άμεση αεροπορική σύνδεση, την ανακαλύπτουν και τη λατρεύουν οι Έλληνες. Αλλά εσείς, έχω την εντύπωση, σας ανακάλυψαν στην ΚΑΠΑ Στάντις. Πόσα χρόνια τώρα και πηγαίνω έρχεστε, Κρήτη. Έχουμε 10 χρόνια την συνεργασία μαζί με ΙΕ ΚΑΠΑ Στάντις. Στην αρχή άρχισαμε με μαθήματα για μαθητές και καθηγητές από την Σλοβακία, που τους έφεραμε για να κάνουν θεωρητικά προγράμματα. Ήταν παραπάνω για την κριτική κουζίνα, για να μαθαίνουν παραδοσιακά φαγητά, να μαθαίνουν κάτι, πώς είναι ελληνική κουλτούρα. Και μετά ήταν πολύ καλές εμπειρίες για όλους αυτούς και τα έφερα πίσω στην Σλοβακία και μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν στα σχολεία. Μετά πίσω. Στις σχολές ουσιαστικά μαγείρουν και σεφ, τουριστικές σχολές. Ναι, τουριστικές σχολές, ναι. Κατά κάποιο τρόπο γίνεται πρεσβευτές της κριτικής παράδοσης και της κουλτούρας. Και όχι μόνο της κουζίνας, κατά τη δική μου γνώμη. Ναι, ναι. Η δική σας κουζίνα έχει επιρροές πολύ από την ευρωπαϊκή κουζίνα και πάρα πολύ γερμανική, από την γερμανική και από την αυστριακή. Από αυστριακή. Είστε ακριβώς στο σύνορο. Ναι, ακριβώς. Και, ναι. Και είναι μια πολύ ωραία φαγητά όμως. Η κριτική κουζίνα σας άρεσε? Πάρα πολύ, ναι. Και τώρα το πρόγραμμα που κάνουμε, που έφεραμε 20 άτομα, 20... Είναι το group 20 καθηγητών και διευθυντών από την Σλοβακία, τουριστικών σχολών της Σλοβακίας. Και είναι πολύ εκπληκτικό πρόγραμμα, το κάνουμε πρώτη φορά. Ό,τι μαθαίνουν, έχουν μαθήματα κάθε μέρα και κάνουν, μαγειρεύουν τα κριτικά. Ελληνική και κριτική. Κριτική παραπάνω, νομίζω. Mm-hmm. Σύνταγμες είναι κριτικές. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ζήτηση από άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο πρόγραμμα τώρα στο μέλλον. Όχι μόνο από τα σχολεία, από όλες εταιρείες. Αυτά μπορεί να μας πει Γεωργία. Να μας τα πει η Γεωργία καλύτερα, αν και ήταν η Καμίλα ιδιαίτερως κατατοπιστική. Mm-hmm. Βλέπουμε μια μεγάλη ανταπόκριση από τη Σλοβακία, αλλά φαντάζομαι και από άλλες χώρες θα συνεχίσει να γίνεται και να φαίνεται αυτό, για την κριτική παραδοσιακή κουζίνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει τόσο πολύ να το αγαπούν και να το ζητούν? Τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση καταρχήν οι συνταγές που έχουμε, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα υλικά. Για παράδειγμα, οι ανθρώποι που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτή την εβδομάδα έφτιαξαν γεμιστά. Τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα λαχανικά, η γεύση των κριτικών παραδοσιακών προϊόντων. Οπότε αυτό το λάτρεψαν. Οι χοχλίδες που είχαν σήμερα έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ανέφερες πριν πολύ σωστά, Ιωάννα, ότι έχουμε ζήτηση και από άλλες χώρες. Mm-hmm. Σήμερα ήταν μαζί μας και ο κύριος Καλαθάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Αυστρία. Έχει κανονίσει συναντήσεις με μεγάλες τουριστικές σχολές. Οπότε θα έχουμε γκρουπ από Αυστρία και Γερμανία με καθηγητές σεφ. Θα έρθουν να παρακολουθήσουν την κουζίνα μας και να τη μεταφέρουν στους δικούς τους σπουδαστές. Τι υπέροχα νέα είναι αυτά. Ναι. Είναι εκπληκτική ιδέα. Είναι κάτι που τόσα χρόνια αθόρυβα κάνατε στην ΚΑΠΑ Στάντις. Mm-hmm.
όλοι εμείς δεν είχαμε ιδέα και είναι εκπληκτική αυτή η ανταλλαγή πολιτισμού των γεύσεων. Θέλετε, κυρία Χαλκιαδάκη, να μας πείτε για αυτή την εμπειρία αυτών ναι, των βεβαίως. Προγραμμάτων. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πω το εξής, ότι όσοι επισκέφτονται το νησί, επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό να δοκιμάσουν και να γευτούν τις κριτικές πρώτες ύλες και τις κριτικές αυθεντικές γεύσεις που κάνουμε. Έχουμε λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάλογα στις απαιτήσεις των επισκεπτών, έτσι ώστε να μπορέσουν να δοκιμάσουν, εάν τους αρέσουν να τα ενστερνιστούν, να τα υιοθετήσουν και επιστρέφοντας στη χώρα τους να ψάξουν, να βρουν τα κριτικά προϊόντα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε κατά κάποιο τρόπο και στην εξαγωγή των κριτικών προϊόντων. Έχεις δηλαδή, απόλυτο δίκιο, σκεφτόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι, δεν είναι στόχος μας να κάνουμε μαθήματα μαγειρικής κριτικής κουζίνας, συγγνώμη, κριτικής κουζίνας, έτσι ώστε να έχουμε ένα προσδοκόμενο κέρδος. Πιο πολύ είναι η διαφήμιση του νησιού, η διαφήμιση των προϊόντων και εν συνεχεία, αν τους αρέσουν όλες αυτές οι γεύσεις της Κρήτης, να τις εντάξουν και να τις αφομοιώσουν και στον τόπο τους, ίσως και στις δικές τους συνταγές, στο γιατί όχι. Στη δική τους διατροφή. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν απευθύνεται όλο αυτό το πρόγραμμα, αυτή η βεντάλια που βλέπουμε ότι ανοίγεται τώρα, μόνο σε ΣΕΦ και σε σχολές αντίστοιχες, ή ενδεχομένως και κάτι άλλο να δούμε. Γιατί έρχεται πολλής κόσμος επισκεπτών σε ξενοδοχεία, έχουμε τον τουρισμό μας και ιδίως από τώρα και έπειτα, και αναρωτιέμαι αν μπορείτε κάπως ή αν έχετε σκεφτεί κάτι ανάλογο. Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι είσαι to the point ακριβώς. Όντως, η Kappa Studies από φέτος θα μπορεί να δίνει αυτά τα μαθήματα τα οποία ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας θα μπορεί να απευθύνεται σε εμάς και να παρέχονται μισή μέρα μαθήματα κριτικής παραδοσιακής κουζίνας. Αυτά τα μαθήματα θα είναι εντός των επόμενων ημερών διαθέσιμα για όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα τουριστικά πρακτορία που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας, που έχουν πελάτες που θέλουν να έρθουν να γνωρίσουν την κριτική κουζίνα. Επίσης να σας πω ότι δεν το κάνουμε υπό τη μορφή σεμιναρίων, δηλαδή μπαίνουμε μέσα σε ένα εργαστήριο και ξεκινάμε να μαγειρεύουμε. Θέλουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν την κριτική κουλτούρα, δηλαδή να μπουν, να νιώσουν ότι μαγειρεύουν μαζί με φίλους και στο τέλος να καθίσουν όλοι μαζί να απολαύσουν μια παρέα στον κρασί τους. Ακριβώς. Αυτά που έφτιαξαν με τα χεράκια τους. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω έτσι γίνεται και η γευστική εμπειρία στα πλαίσια ενός ταξιδιού βιωματική ανάμνηση και είναι, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Ακριβώς. Να ρωτήσουμε την Καμίλα, μια και μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, την Κρήτη την ξέρει πάρα πολύ καλά. Τι αγαπάει πάρα πολύ στην κρητική κουζίνα, ποιο φαγητό της αρέσει πάρα πολύ από αυτά που έχει δοκιμάσει? Νομίζω από όλα, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα φαγητά, αλλά βεβαίως όλα με ψάρια. Γιατί χαλασινά, ναι, γιατί δεν τα έχουμε στην Σλοβακία, στις χώρες μας. Αλλά και με λαχανικά. Έχετε πολλά ωραία φαγητά με λαχανικά και τους χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ. Από όλα όμως. Είναι πολύ διαφορετική κουζίνα και μας αρέσει. Και βλέπουμε και όλες και μια σειρά από φωτογραφίες από τα εργαστήρια τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί. Βλέπουμε τα πρόσωπά τους και βλέπουμε ακόμα και με απλά ίσως υλικά για μας, όπως είναι τα όσπρια. Βλέπουμε έτσι απλοϊκά φαινομενικά φαγητά, παραδοσιακά όμως. Πόσο διαφορετικά μπορούν να αναδειχθούν και τελικά να τα αγαπήσουν και άλλες χώρες. Ναι. Ο κύριος Καλαθάκης έχει επιμεληθεί ο ίδιος. Εντολή του ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα προϊόντα του τόπου μας, γιατί έτσι έχουμε και μια σωστή διαφήμιση στο εξωτερικό. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει πραγματικά εντυπωσιασμένοι. Συνεχίστε έτσι. Εμείς αυτό θα σας πούμε. Ενθουσιαστήκαμε με την πρωτοβουλία σας και νομίζω θα αποτελέσει αφορμή να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και βλέπουμε και ένα τηλέφωνο για πληροφορίες για όλους όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω να επικοινωνήσουν μαζί σας. Βεβαίως. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και να. Εδώ, να μας ξανάρχεστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καμίλα, πώς είναι το καλό μεσημέρι στα σλοβάκικα? Το πριγκένι. Το μπερτέν λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.